Καλησπέρα, θα είμαι σύντομος, δεν θέλω να σας κουράσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε φτάσει 5 Φεβρουαρίου και ακόμα υπάρχουν σχολεία στην Αρτέμιδα τα οποία δεν έχουν σχολικές μεταφορές. Εκπροσωπώ το 4ο Δημοτικό στην Αρτέμιδα και όλους τους γονείς, περίπου 100 οικογένειες, οι οποίοι αναγκάζονται κάθε πρωί να μεταφέρουν τα παιδιά τους με το αυτοκίνητο ή να αναθέτουν αυτή τη διαδικασία στους παππούδες και στις γιαγιάδες, οπότε καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη γίνεται αυτή η μεταφορά. Μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο δεν βρίσκεται στη θέση που έπρεπε να βρίσκεται, γιατί είμαστε σε ένα νοικιασμένο οικόπεδο με κοντέινερ και αναγκαζόμαστε καθημερινά να βιώνουμε αυτό το πράγμα. Θετική εξέλιξη το ότι θα έχουμε λεωφορεία. Δεν μιλάω μόνο και για εμένα, για το τέταρτο. Υπάρχει και το 7ο Δημοτικό, υπάρχει και το 2ο Δημοτικό και ελπίζω ότι θα υπάρξει και εκεί λύση και για αυτά τα σχολεία. Το θέμα είναι να μην καθυστερήσει άλλο. Όλοι οι γονείς σκέφτονται και λένε ότι τελείωσε η χρονιά. Να μην καθυστερήσουμε άλλο. Να μην υπάρξουν προβλήματα στο διαγωνισμό, να μην σταματήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τουλάχιστον να γίνει κάτι από εδώ και πέρα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν νόμοι. Συμφωνώ ότι η περιφέρεια τηρεί τους νόμους. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ως άνθρωπος ότι υπάρχουν αδιέξοδα σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά. Κανένας νομίζω ότι δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.